34 χρόνια μετά, η Κούπα του Πρωταθλητή είναι και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Πώς βιώσατε τη φετινή σεζόν του ΠΑΟΚ ως θεατής αυτή τη φορά και ποια τα συναισθήματά σας για αυτή την επιτυχία της ομάδας? Νομίζω ότι όχι μόνο για την πόλη, αλλά και για το σωματείο, είναι μια πολύ καλή στιγμή, ωραία στιγμή. Ο ΠΑΟΚ μετά από 34 χρόνια κατάφερε να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Και ένα πρωτάθλημα που νομίζω εγώ το παίρνει δίκαια, γιατί είχε την καλύτερη ομάδα, την καλύτερη οργάνωση, με ποιοτικούς παίκτες, μια πορεία χωρίς προβλήματα, εξωαγωνιστικά, και πιστεύω ότι όλα αυτά βοηθήσανε τη δουλειά του κ. Λουτσέσκου, που τη ξέρει καλά τη δουλειά του μέσα στο αγωνιστικό χώρο, και να ενθαρρύνει τους παίκτες, να τους έχει προετοιμασμένους για το κάτι ενδεχομένου, για το κάτι παιχνίδι ξεχωριστό. Η ομάδα δική σας, η ομάδα της δεκαετίας του 70, έχει χαρακτηριστεί ιστορικά πλέον ως η χρυσή δεκαετία του ΠΑΟΚ, η χρυσή φουρνιά του ΠΑΟΚ. Τι ομοιότητες και τι διαφορές βλέπετε σε σχέση με το φετινό ρόστερ και με την ομάδα που δημιουργείται τα τελευταία 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ? Καταρχήν, η δεκαετία του 70, εκεί ξεκίνησε οι χρονιές που ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τους τίτλους. Πήρε τα δύο κύπελλα, το 72 και το 74. Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός και χαρούμενος που εντάχθηκα σε αυτό το σωματείο τότε, το 74. Καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα το 76 με τον κύριο Λόραν. Ένα πρωτάθλημα πολύ δύσκολο, ένα πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό. Ένα πρωτάθλημα, δεν θέλω να το πω βρώμικο, αλλά ας το πούμε λερωμένο. Γιατί τα κέντρα αποφάσεις ήταν πάνω κάτω στην Αθήνα και ήταν δύσκολο για μας, στη Βόρεια Ελλάδα, με τη συνθήκη που επικρατούσε, να ανταποκριθούμε με τα δεδομένα της στιγμής. Και ίσως εκεί έβγαλε ο καθένας από εμάς, από εκείνη την ομάδα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, βγάλαμε να σούμε ένα πείσμα, μία που είμαστε τόσο καλά προπονημένοι, είμαστε τόσο καλά προετοιμασμένοι και είχαμε τη δυνατότητα και το ταλέντο, καταφέραμε να σούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, ως και σε δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Πόσο μοιάζει η ομάδα του 70 με την ομάδα τη φετινή? Δεν μπορεί να συγκρίνεται. Καταρχήν, οι συνθήκες εργασίας ήταν εντελώς διαφορετικές. Αυτό το γήπεδο της Τούμπα που παίζουν οι τωρινοί ποδοσφαιριστές δεν είχε καμία σχέση με το γήπεδο που υπήρχε πριν 40 χρόνια. Οπωσδήποτε το αγωνιστικό χώρο ήταν εντελώς διαφορετικός. Αναγκαζόταν, ας πούμε, καμιά φορά ο φροντιστής να το βρέξει λίγο το γήπεδο, να το πατήσει για να μπαλώσει κάπου, ας πούμε, τις αδυναμίες. Αλλά εκεί βγάζαμε εμείς, πιστεύω, το ταλέντο. Το ταλέντο γιατί εκείνη την εποχή όλοι οι ποδοσφαιριστές που παίζαν στον ΠΑΟΚ συνήθως από τις μικρές ηλικίες παίζαν 5-6 ώρες ποδόσφαιρο την ημέρα. Γιατί δεν υπήρχε άλλα. Δεν υπήρχαν Λούνα Πάρκ, δεν υπήρχαν και πολλά κέντρα διασκεδάσεων. Και πιστεύω και εκεί, και εγώ έτσι ήμουνα και στη Βραζιλία. Έτσι μεγάλωσα και αυτό το δίνει η καλύτερη προπόνηση που μπορεί να υπάρχει και η καλύτερη προετοιμασία για ένα επαγγελματίας. Οπωσδήποτε, σήμερα τα έχουν όλα σχεδόν λυμένα για τους ποδοσφαιριστές, αγωνιστικό χώρο, συνθήκες επιβίωση, ένα τεχνικό τίμη σε μια επαγγελματική ομάδα πάνω από 15 άτομα που δουλεύουν για αυτούς, δεν τους λείπει τίποτα. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει όχι ένα σκαλοπάτι, πολλά σκαλοπάτια. Κοντεύει να φτάσει στην κορυφή. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί όταν τα πατήσεις στην Ευρώπη και τα κατακαιρώσεις στην Ευρώπη, τότε εκεί είναι η κορυφή. Βλέπουμε ότι όπως και στην ομάδα του 76 που ήρθατε και πήρατε τίτλους, βλέπουμε στον ΠΑΟΚ τα τελευταία 3 χρόνια να πρωταγωνιστεί ένας συμπατριώτης σας, ο Λέο Μάτος. Βλέπετε στοιχεία του δικού σας εαυτού και χαρακτήρα στον Λέο? Καταρχήν, επειδή το ξέρω καλά το Λέο, είμαστε πολύ φίλοι.
Βρισκόμαστε μία-δύο φορές τη εβδομάδα. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικό επαγγελματίες. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ τυχερός που τον έχει στην ομάδα του. Είναι ένα ποδοσφαιριστή που βγάζει ό,τι έχει την έχει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Δεν του λείπει να πάρει πρωτοβουλίες, να βοηθήσει την ομάδα, όπως κάνει και ο Βιερίνια. Οι συνθήκες, όπως είπα, ήταν εντελώς διαφορετικές. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι πιο κοντρολαρισμένο ποδόσφαιρο, αλλάζουν πολλές πάσες. Τότε επιβίωσε πάρα πολύ αυτός που είχε το ταλέντο, αυτός που είχε τη δυνατότητα, τη τρίπλα, το ένα εναντίο ενός, να χώνεται μέσα στη φάση. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές που ανά πάσα στιγμή από το τίποτα θα μπορούσαν να δημιουργήσει μια φάση από το ταλέντο το δικό του. Ποδοσφαιριστές όπως ο Γιώργος Ζουκούδας, όπως ο Τικής Τερζανίδης, ο Δημήτρης Παρίδης, χωρίς να δικήσουν τους άλλους. Αυτό ήταν η μεγάλη διαφορά. Σήμερα παίζουν ένα οργανωμένο ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο που αλλάζουν πολλές φάσεις, με καλή διαχείριση της μπάλας, με ένα πλάνο που ο αντίπος που θα βρεθεί αδύνατο σε κάποιο σημείο, η ομάδα έχει τη δυνατότητα να το τρυπήσει, να δημιουργήσει τη φάση από εκείνο το σημείο και να φτάσει στον γκολ. Ένας άνθρωπος περνάει τον Ατλαντικό, κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα και έρχεται και βρίσκει στην άλλη άκρη του κόσμου σχεδόν ένα καινούριο σπίτι. Εσείς είστε εδώ από το 1974 και είστε ακόμα εδώ. Ναι, ζείτε βεβαίως, εδώ. Ναι. Τι έχει αυτή η ομάδα που σε κάνει να την αγαπήσεις παρόλο που δεν έχεις μεγαλώσει με αυτήν, δεν την έχεις ζήσει από την αρχή της ζωής σου. Καταρχήν, τα 10 χρόνια που έπαιζα στον ΠΑΟΚ, ίσως ήταν τα καλύτερα 10 χρόνια στη ζωή μου. Γιατί επιβίωσα αναγνώριση, επιβίωσα την δόξα, την εκτίμηση του κόσμου και η εκτίμηση αυτή που κρατιέται μέχρι σήμερα, όπου και αν βρίσκω, ειδικά οι παλιότεροι, έτσι αυτοί που είναι πάνω από 50 χρονών, σχεδόν τραβάνε μια συζήτηση, ρωτάνε μερικά πράγματα, χαίρονται που είμαστε γεροί και είμαστε δυνατοί και είμαστε παρόν σε κάτι εκδήλωση, σε κάτι ευκαιρία που μας δίνει να βρισκόμαστε με την παρέα μας κτλ. Εγώ καταρχήν ξεκίνησα, προερχόμενο από την Ατλέτικο Μινέρο, είχαμε πάρει το πρωτάθλημα το 1971 στη Βραζιλία, με το τότε το τελές αντένα το μεγάλο. Η Ατλέτικο Μινέρο είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στη Βραζιλία, φοράει ασπρόμαυρα και αυτή. Και ήρθε στην Ελλάδα και μου άρεσε. Μου άρεσε να σου πει το τρόπο ζωή, γιατί πριν έρθουμε στο ΠΑΟΚ ήμουνα μερικές μέρες στην Αττίνα. Και μου άρεσε να σου πει το ενθουσιασμό, αυτό το φανατισμό που υπήρχε σε αυτό το σωματείο. Και δεν σας κρύβω ότι από το πρώτο παιχνίδι που ήταν, το πρώτο φιλικό που έκανα με το Πανιόνι εδώ μέσα στη Τούμπα, στάθηκα να πούμε ότι αυτή η ομάδα έχει κάτι παρόμοιο με την Κορίνθιες που έπαιζε στη Βραζιλία και με την Ατλέτικο Μινέρο που έπαιζε στη Βραζιλία, που ήταν η ομάδα του λαού. Και δεν μετάνιωσα και γι' αυτό είμαστε εδώ, είμαστε όρτι. Και σε κάθε παιχνίδι είμαι σκαντών στο γήπεδο και παρακολουθώ την ομάδα και χαίρομαι ιδιαίτερα. Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει αυτές τις μέρες και τα 93 χρόνια ζωής. Κάποιες ευχές που θα θέλατε να δώσετε στο σύλλογο για τα επόμενα χρόνια? Εύχομαι για όλου πρώτα το ευχητό στο μεγάλο μέτοχο, τον κ. Ιβάν Σαββίδη, να είναι πάντα γερός και δυνατός, γιατί έχει αλλάξει όλη την πορεία αυτό του σωματείου. Για το προσωπικό της ΠΑΕ, ανεξαρτήτως από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, να είναι υγιείς, να είναι οι άνθρωποι να πούμε, που ασχολούνται κάθε μέρα με το σωματείο, να έχουμε αυτή την όραξη και ειδικά για τους ποδοσφαιριστές να λάβουν υπόψη ότι βρίσκονται από εδώ και πέρα σε ένα πολύ μεγάλο σωματείο και υποκριώσει από εδώ και πέρα αρχίζουν και μεγαλώνουν. Και με αυτό τελειώνουν, λέγοντας ότι και για εμάς, για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, να είμαστε υγιείς και να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ομάδα και να υποστηρίζουμε αυτήν την ομάδα πάντα.